Συνεχίζεται ο εφιάλτης για τον 10χρονο μαθητή στην Πάτρα που διαρκώς πέφτει θύμα κακοποίησης από τους συμμαθητές του. Πριν από λίγο καιρό του είχαν περάσει μια σακούλα στο κεφάλι, σύμφωνα με τη μητέρα του μικρού αγοριού. Η δημοσιοποίηση αυτού του περιστατικού ήταν η αφορμή για μια νέα επίθεση. Ο ξάδερφος λοιπόν ενός από τα δύο παιδιά φρόντισε να περάσει το μήνυμα «κακώς δημοσιοποιήσαμε το θέμα και ότι θα μας σκοτώσουν» κτλ. Και του λέει, να σου πω κάτι, του λέει προσωπικά, και τον πιάνει από τον ώμο και του δίνει μια μπουνιά στην κοιλιά, τέλος πάντων, και στα ευαίσθητα σημεία του. Το παιδί και στο παρελθόν είχε στοχοποιηθεί και είχε πέσει θύμα κακοποίησης εντός της σχολικής μονάδας. Στην τρίτη δημοτικού με άλλα περιστατικά, με άλλα παιδιά μου, του είχαν κατεβάσει τη φορμίτσα του και γελάγανε στο προάβλιο. Ο 10χρονος μαθητής αρνείται να επιστρέψει στο σχολείο. Τις τελευταίες μέρες να έχει αποχωρήσει από το σχολείο, να είναι σπίτι. Θα καταθέσουμε μια αναφορά στην εισαγγελία εδώ στην Πάτρα. Κατά παντός υπευθύνου, είτε είναι οι γονείς των παιδιών, είτε είναι οι δάσκαλοι στο σχολείο. Από την πλευρά της, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας διεξάγει ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διαπιστώσει τι έχει συμβεί και πώς το σχολείο έχει χειριστεί το θέμα. Αύριο το πρωί, ο πατέρας του παιδιού μαζί με τον δικηγόρο της οικογένειας θα υποβάλει στον εισαγγελέα μηνυτήρια αναφορά κατά της διεύθυνσης του σχολείου, κάποιων δασκάλων, στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και κατά παντός υπευθύνου. Δεν μπορεί να φεύγει το θύμα από το σχολείο και να παραμένουν οι θύτες, γιατί το πρόβλημα θα εξακολουθεί να υπάρχει. Οι γονείς του 10χρονου ψάχνουν νέα σχολική μονάδα για το παιδί τους.